Την ώρα που η διεξαγωγή debate παραμένει μετέωρη στο κίνημα αλλαγής, οι υποψήφοι συνεχίζουν τον προεκλογικό τους αγώνα σε όλη τη χώρα. Από την Καβάλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε ενότητα και όχι διαιρέσεις όπως το 2017, ώστε το αποτέλεσμα να είναι καλό για το κοινάλ και να ενισχυθεί ο σοσιαλιστικός χώρος. Να φέρουμε ένα μεγάλο αποτέλεσμα, αυτό που αξίζει, κυρίως στην ιστορία μας και όχι μόνο. Έχει ανάγκη ο τόπος μια ισχυρή σοσιαλδημοκρατία. Ο Παύλος Γερουλάνος περιοδεύει στην Κρήτη και από τα ορεινά του νησιού δηλώνει πως υπάρχει ανταπόκριση των πολιτών στον προγραμματικό λόγο που διατυπώνει. Σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε ένα σχέδιο. Σαν κόμμα, σαν κίνημα αλλαγής, να δείξουμε ότι έχουμε, ξέρουμε που θέλουμε να πάμε τη χώρα. Λοιπόν, αυτό το σχέδιο παρουσιάζουμε όπου πάμε και η ανταπόκριση είναι καταπληκτική. Αυτόνομη πορεία για το κοινάλ προτείνει ο Χάρης Καστανίδης. Οι πιθανές κυβερνήσεις συνεργασίες πρέπει να προκύπτουν από τους αριθμούς που θα δείξουν οι κάλπες. Βιάζονται να πούν θα πάτε δεξιά ή αριστερά. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ο Παύλος Χριστίδης από τα Γιάννενα ζήτησε debate μεταξύ των διεκδικητών της ηγεσίας. Με δυνατότητα παρέμβασης μάλιστα των πολιτών ώστε να γίνει ουσιαστικός διάλογος. Ενώ ο Ανδρέας Λοβέρδος από τη Λαμία έστειλε μήνυμα σε όσους απογοητευμένοι έφυγαν από το Πασόκ και στράφηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ ή σε μικρότερα κόμματα. Η δημοσκοπική ανάταση που τη θεωρώ βέβαιη από τη στιγμή που οι πολίτες θα με ψηφίσουν. Θα δημιουργήσει κλίμα επιστροφής και ψηφοφόρων που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Ελεύθερο διάλογο και ανάμεσα στους συνυποψηφίους, αλλά κυρίως θα έχει και την προσθήκη, αυτό είναι το οποίο προτείνω, και κοινού για να υπάρχει αλληλεπίδραση με τους πολίτες και να έχουμε και ερωτήσεις οι οποίες θα γίνονται από τους πολίτες. Στη Λαμία, τη Θήβα και τη Λιβαδιά θα περιοδεύσει αργότερα ο Γιώργος Παπανδρέου.